οπτική παρουσία της Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ο Θοδωρής Μαραντίνης με τη γενιάδα του και η ονειράμα του κάνουν χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις υπό το άγρυπνο βλέμμα της Σύσης. Να πω ότι αυτή είναι η απάντησή σου, η εμφάνισή σου η σημερινή για αυτά που γράφτηκαν. Τι γράφτηκε πάλι? Κάπου διάβασα, λένε ότι προσπαθούν να ξανατισχέσουν, να τη θερμάνουν γιατί πάνε για χωρισμό. Όταν γράφονται αυτά, σε στεναχωρούν. Έλα μωρέ τώρα, πόσες φορές θα το κάνω αυτό, θα απαντήσω. Είχα πει ότι όλα αυτά δεν ισχύαν ποτέ. Οπότε βαριέμαι να απαντώ ξανά και ξανά. Άμα κάτι είχε γίνει, θα είχα βγει να το πω. Δεν είμαι, ξέρεις. Από τους ανθρώπους που δεν το κάνουν αυτό, ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου το έχετε μάθει, οπότε... Το σημειώνω αυτό που είπατε, κυρία Χριστίδου μου. Αν τυχόν χωρίσετε ποτέ και παρελπίδα, βούκινο θα το κάνετε σε κάθε ιστοσελίδα. Θέλω να πετάξω ψηλά. Όσο για τον Μουσάτο Θοδωρή που οριάζει με την πάντα, αυτός μιλάει γενικά και αόριστα όπως πάντα. Ευχόμαστε ουσιαστικά το νέο έτος που θα είναι καλύτερο για όλους μας, νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή κάτι που πραγματικά ευχόμαστε προς όλους και προς εμάς. Μια φορά και ένα καιρό προσπάθησα κι εγώ να αλλάξω όλους τους χάρτες μου, να αλλάξω ουρανό. Στο μαγαζί ήταν επίσης και ο Παύλος Σταματόπουλος, κολλητός και κουμπάρος του Ζεύγους, συνεργάτης της Ναταλίας Γερμανού και, όπως αποδεικνύεται, δεινός Κωνσταντίνος Σπυροπουλολόγος. Σαν παιδί νέο που θέλει να ξεκινήσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, είναι ένα παιδί το οποίο όντως της ταιριάζει τηλεόραση? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, δηλαδή δεν είμαι σε θέσεις. Εγώ πιστεύω ότι έχει το πάθος, έχει τη θέληση να κάνει αυτό την τηλεόραση, να είναι στην τηλεόραση και πιστεύω όποιος έχει το πάθος και θέλει να δουλέψει πολύ για αυτό που του αρέσει, πάντα πετυχαίνει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Νύπτει όπως ακούτε τα σχήρας του ο κύριος Σταματόπουλος. Ναι μεν η Κωνσταντίνα έχει θέληση και πάθος, μα αν ταιριάζει στην TV, ποιος ξέρει κατά βάθος.